σε βρει σε κάποια χώρα μια κοπέλα, μια πριγκίπισσα Ινδιάνα μυθική, που τη λέγανε Ποκαχόντας και της χάρισαν οι μοίρες όμορφια και δύναμη πολύ. Το μεγάλο νεύμα της μηνά, Ποκαχόντας, πάρε τα βουνά. Σε Δύση και Ανατολή να εκπληρώσεις μια αποστολή. Το ταξίδι έχει να είμαι το χοπικό στο πλάι και πολεμιστές πιστούς που θα ενώσουν τις φίλες τους για να γίνουν ένα έθνος, μια γροθιά σφιγμένη στους εχθρούς. Ποκαχόντας, έλα στα παιδιά να τους δώσεις την παρηγοριά. Σε προσμένουν δούλοι και φτωχοί, να τους φέρεις ήλιο και βροχή. Τρέχει Ποκαχόντας και τους φίλους της Καλόντας για τη μεγάλη εντολή. Οι φίλες τους και να κλείσουν τις πληγές τους απ' τις έκτρες τις παλιές τους πια. Κοίτα που κούρνιες ο αετός Ποκαχόντας. Καλό σημάδι για τους αγγελιαφόρους. Το Συμβούλιο αποφάσισε να στείλει πρεσβευτές όλες τις φυλές για να αναγγείλουν την επίσκεψή σου και να διευκολύνουν το ταξίδι σου με κάθε τρόπο. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα. Να ευχαριστείς για αυτό το μεγάλο πνεύμα. Έλα, είναι ώρα να πηγαίνεις. θα με πνίξετε. Θα γίνεις σπουδαίος πολεμιστής κάποτε και οι γονείς σου θα καμαρώνουν. Ετοιμάσου καλά για το ταξίδι, κόρη μου. Ποκαχόντας, ο Τσίβα και ο Μιάκ φτιάχνουν ένα χάρτη. Κι έτσι δεν θα χαθούμε στο δρόμο. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θα περάσουμε τις μεγάλες λίμνες και θα πάμε βόρεια, ώσπου να φτάσουμε στις παγωμένες πεδιάδες. Μετά θα κατέβουμε προς τον νότο, μέσα από τα βουνά. Θα προλάβουμε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ναι. Οι φυλές που ζουν σκόρπια στις βόρειες περιοχές συγκεντρώνονται σε αυτό το σημείο τον Αύγουστο, ακολουθώντας τα αποδημητικά πουλιά. Έχουμε να κάνουμε ένα δύσκολο ταξίδι. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερα. Βρε παλιοκλέφτες! Θα μας φάτε όλα τα τρόφιμα! Τσακιστείτε γρήγορα από εδώ πριν σας κρεμάσω από τις ουρές σας! Μη φοβάστε, καλά μου ζωάκια.
Είστε έτοιμοι? Ναι, φεύγουμε τώρα. Ο κερδισμένος χρόνος θα ευκολύνει την αποστολή σας. Έχεις δίκιο, σοφή μάγισσα. Οι συμβουλές σου είναι πάντα χρήσιμες. Καλή τύχη. Το μεγάλο πνεύμα να είναι μαζί σου, Μόρφε. Ευχαριστώ. Ήρθε το μεγάλο πνεύμα να είναι μαζί σου, Ποκαχόντας. Σε λίγο θα έχουμε καταιγίδα. Μείνετε εδώ. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε. Κάντε πίσω! Όχι. Κοίτα εκεί. Ω, τα ιερά μου ζώα. Ποκαχόντας, έλατε εδώ. Βρήκα μια σπηλιά να διανεκτερεύσουμε. Μας χωράει όλους. Είμαστε τυχεροί. Πάμε. Εδώ κοιτάξτε. Είναι τεράστια. Η μπόρα μας εξάντλησε. Μακάρι να κοιμόμουν συνέχεια. Σαν τα αρκουδάκια. Ναι. Μου φάνηκε απίστευτο αυτό που έγινε στο δέντρο. Ποκαχόντας. Από πού παίρνουν τα ζώα σου αυτή τη μυστηριώδη δύναμη? Θα σου πω εγώ, Μποκ. Το μεγάλο πνεύμα μας έδωσε δυνάμεις για να σε προστατεύουμε. Γιατί ξαφνιαστήκατε τόσο? Οι μύθοι λένε ότι τα ζώα μιλούσαν κάποτε με τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, Βίσωνα? Ναι, και τα φυτά έχουν αυτή τη δύναμη. Ναι, ναι. Ο λόγος που πήρα αυτή τη μορφή για να σας μιλήσω είναι γιατί ο Μοκ ανήκει στη φυλή μου. Μόνον ο αετός μπορεί να παίρνει όποια μορφή του αρέσει. Μεταμορφωνόμαστε όλοι σε γίγαντες.
Είσαι μυρμηγκάκια. Ω μεγάλο πνεύμα, σου είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας προσφέρεις και διευκολύνεις την αποστολή μας. Έχετε αυτό που δικαιούστε. Αμαρτή. Το κουβάλι έγινε γυναίκα. Είναι τιμή μου να φροντίσω για την ασφαλειά σας, φίλοι μου. Με τέτοιες δυνάμεις που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να νικήσουμε τον καθένα. Δεν είμαστε όμως στο μονοπάτι του πολέμου. Η αποστολή μας είναι ειρηνική. Βεβαίως. Αυτό είναι το μήνυμα. Γεια σας! Η βοήθειά σας μας ήταν ανεκτίμητη! Σταθείτε! Σκέφτηκα έναν τρόπο να σας πάρουμε μαζί μας. Κράτα γερά το χέρι μου! Ευχαριστώ! Φασόλια για το δρόμο. Ευχαριστούμε. Είσαι πεινασμένος. Θες λίγη σούπα. Ευχαριστώ, Ποκαχόντας. Μα χρειάζομαι και λίγο κρέας με τη σούπα. Και αυτά τα απέσια κουνούπια πίνουν το αίμα μου και με ξαντλούν περισσότερο. Δεν πειράζει. Ο Τσίβα και ο Μιάκ θα μας προστατεύουν. Αφού σε αρέσει τόσο πολύ το κρέας, πήγαινε να κυνηγήσεις. Δεν έχω ανάγκη. Μα πρέπει να φας κάτι. Θυμήθηκα μια ιστορία που μου έλεγαν οι γέροι σοφοί. Ποια ιστορία? Είναι πολύ διδακτική. Αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να σας την πω. Ναι, ασφαλώς θα μας την πεις. Ακόμα και τα ζώα θέλουν να την ακούσουν. Είστε έτοιμοι, Μοκ? Είμαι σίγουρος πως όταν ακούσεις αυτή την ιστορία θα αλλάξεις γνώμη για το κυνήγι. Λοιπόν, πριν από πολλά πολλά χρόνια, σε αυτά εδώ τα μέρη, ζούσε ένας πολεμιστής που τον έλεγαν Μαύρο Βέλος. Μαύρο Βέλος, πρέπει να σκοτώνεις μόνο τα ζώα που χρειάζεσαι για να ζήσεις. Το Μαύρο Βέλος ήταν καλός κυνηγός, μα υπάκουσε στις εντολές του φύλακα αγγελού του. Όταν γύρισε στο χωριό του με ένα μόνο λαγό στα χέρια του, όλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν. Ο φύλαρχος τον συμβούλεψε να αγνοήσει το φύλακα αγγελό του και να πάει για κυνήγι την άλλη κιόλας μέρα. Σε παρακολουθώ, Μαύρο Βέλος. Καλά κάνεις και πας για κυνήγι. Λένε πως αυτός ο χειμώνας ήταν ένας από τους χειρότερους. Τότε θα χρειαστώ πολλά εφόδια. Ναι. Γι' αυτό σκότωσε πολλά ζώα. Μα δεν μου το επιτρέπει ο Άγγελος. Αν δεν έχουμε μπόλικη τροφή για τις παγωμένες μέρες, θα πεθάνουμε από την πείνα.
Θα το μετανιώσεις αχρία. Κάσου γρήγορα. Δεν θα είναι πια ο φυλακά σου. Πάρτε τον αμέσως από εδώ και ρίξτε τον στις φλόγες της κόλασης. Αφού δεν έχω φύλακα, άγγελο, καλύτερα να πεθάνω. Ο δυστυχισμένος νέος πέθανε και από τότε η λίμνη έμεινε γνωστή σαν η λίμνη των νεκρών πνευμάτων. Όμορφη ιστορία. Και τη διηγήθηκε πολύ ωραία ο φίλος μας. Επιτρέψτε μου να στηθώ. Είμαι το μαύρο βέλος. Γεια σας. Τα σέβη μου, Ποκαχόντας. Ανήκω στη φυλή των Κρι. Μάθαμε με χαρά ότι έρχεσαι στα μέρη μας. Η μεγάλη αρχηγή με έστειλε να σε υποδεχτώ και να σε οδηγήσω με κάθε ασφάλεια στο χωριό μας. Ευχαριστούμε για την τιμή. Ήρθαμε εδώ για να επισκεφτούμε όλες τις φυλές που ζουν στη λίμνη Γουίνιβενγκ. Είστε ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστούμε. Από τα βάσανά μας δεν βρήκαμε ώρα για να φάμε. Θα θέλεις λίγο κρέας, είναι ελαφίσιο. Ναι, Φάε. Ίσως δεν του αρέσει. Ναι, μ' αρέσει, αλλά... όχι, εγώ δεν... Τα αφήνω εδώ, πάτε μόνοι σας. Λένε πως η φυλή σας φτιάχνει τα καλύτερα καπνιστά κρέατα. Ναι, για να δοκιμάσω λιγάκι. Πώς μας πέτυχες εδώ? Δεν ήταν δύσκολο. Μόλις είδαμε την πρώτη πατημασιά, σας πήραμε κατά πόδι. Στην αρχή νομίσαμε πως ήσασταν λευκοί. Κάποιοι ανιχνευτές. Ανιχνευτές, μας κατηγορείς για πράκτορες? Δεν είπα αυτό. Υπάρχουν όμως κάποιοι δικοί μας, προδότες. Αυτή η περιοχή είναι γεμάτη από παράνομους πολεμιστές που ληστεύουν τους ταξιδιώτες. Μας τα παρουσιάζεις πολύ άσχημα τα πράγματα. Μην ξεχνάς ότι και εμείς είμαστε πολεμιστές. Έτσι και μας επιτεθεί κάποιος, χάθηκε. Θα το μετανιώσει πικρά. Δεν θα μας πειράξει κανείς. Είμαστε σε αποστολή ειρήνης. Ξέρω. Πάμε τώρα γιατί θα μας περιμένουν οι άλλοι στο χωριό. Τα ελάφια είναι χρήσιμα ζώα για μας. Μας δίνουν το νόστιμο κρέας και το δέρμα τους για να φτιάχνουμε τις σκηνές μας. Φτάσαμε κιόλας. Πιστεύω ότι θα σας εντυπωσιάσει η φιλοξενία μας. Είναι μεγάλο το χωριό σας. Έχει πολλούς κατοίκους. Κοίτα. Σας περιμένουν και κάποιες άλλες φυλές. Στα δεξιά είναι η Μοντανιλέ. Πλάι τους είναι ασκαμπή. Μετά η Οζίμπουα με τις επίσημες στολές τους. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι μας.
Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Το μεγάλο πνεύμα σας μιλάει με τη γλώσσα μου και σας ξορκίζει να μην προδώσετε ποτέ τις παλιές σας παραδόσεις. Να σέβεστε και να θυμάτε τη μητέρα γη και ποτέ να μην υποτάσσεστε. Αν οι λευκοί καταπατήσουν τη γη σας, οφείλετε να πολεμήσετε μέχρι να τους διώξετε μακριά. Γιατί μια μέρα όλες οι φυλές μας θα ενωθούν. Αυτό είναι το θέλημα του Μεγάλου Πνεύματος. Και εμείς όλοι έχουμε καθήκον να ενώσουμε τις φυλές μας με φιλία και αγάπη και να λατρεύουμε το Μεγάλο Δημιουργό με μια κοινή γλώσσα και ένα κοινό σκοπό για το μέλλον της ανθρωπότητας.